Σύντροφε Θανάση, τελευταία όλο και πιο συχνά, ένας και ένας απανωτά μας φεύγουν δικοί μας άνθρωποι, σύντροφοι και φίλοι μας. Ένας από αυτούς κι εσύ. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει πριν από 11 χρόνια περίπου, από τότε που πρωτοσυνεργαστήκαμε εξαιτίας της κοινής μας χρέωσης στο κόμμα, ότι θα ερχόταν η στιγμή τόσο πρόωρα να εκφωνήσω εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου τον αποχαιρετισμό μας. Σε πρωτογνώρισα με την εκλογή μας στην ΚΕΟΕ στο 18ο συνέδριο και οι δύο νέα μέλη στο όργανο με διαφορετικά σημεία εκκίνησης. Η πρώτη εικόνα που είχα για σένα αποδείχθηκε στην πορεία και η μοναδική, πραγματική εικόνα του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς σου, της ιδιότητάς σου ως κομμουνιστής και στελέχους του ΚΚΕ. Δεν μιλούσες σχεδόν ποτέ για τη ζωή σου, την πορεία σου στο κόμμα, τις χρεώσεις, τα καθήκοντα που κατά καιρούς είχες αναλάβει. Την πολύπλευρη δράση σου στα εργοστάσια και τις φτωχογειτονιές, τα πολύμορφα καθήκοντά σου, την πρωτοπόρα ανταλλάντευτη στάση σου στα δύσκολα χρόνια της κομματικής κρίσης του 89-91, τις αγωνιστικές σου ρίζες, τις μάθαμε πολύ από εμάς τελευταία, διαβάζοντας το βιογραφικό σου. Σεμνός, ευγενής και ολιγόλογος, πολύπλευρα καλλιεργημένος σύντροφος. Όσο λίγο μιλούσες, τόσο πολύ και καλά ήξερες να ακούς τους συντρόφους σου, τις παρατηρήσεις τους, την εκτίμησή τους, τις παρενέσεις τους. Στην τότε καινούρια χρέωσή σου, στον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του κόμματος, αποδείχτηκες το ίδιο ικανός και αποτελεσματικός. Απέδειξες, επιβεβαίωσες, ότι πρωτοπόροι εργάτες δεν σταματούν να μαθαίνουν, να προχωρούν, να εξελίσσονται, ακόμη και σε τομείς που απαιτούν ειδικές γνώσεις και τεχνική, όπως είναι ο οικονομικός έλεγχος. Με επιμονή, υπομονή και προπάντων βαθιά κατανόηση της σημαντικότητας της χρέωσης που σου ανέθεσε το κόμμα, συνέβαλες καθοριστικά στη βελτίωση και αναβάθμιση του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Συνεπής και πειθαρχικός ο ίδιος, υπήρξες απαιτητικός και αυστηρός με τους συντρόφους ό,τι αφορούσε την εφαρμογή των κομματικών αποφάσεων και στον τομέα των διαδικασιών καταγραφής και παρακολούθησης των οικονομικών μας. Κατανοούσες βαθιά και ουσιαστικά την αναγκαιότητα της οικονομικής ενδυνάμωσης και αυτοτέλειας του κόμματος από τους κρατικούς πόρους. Τη σημαντικότητα της οικονομικής δουλειάς, την ικανότητα του κόμματος να τα βγάζει πέρα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν σταματούσε σε κάθε δουλειά και σε κάθε ευκαιρία που σου δινόταν να υπενθυμίζει σε συντρόφους, αλλά οπαδούς και φίλους του κόμματος, ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορεί ένα εργατικό επαναστατικό κόμμα να εκπληρώσει το σκοπό του, η οικονομική του αυτάρκεια. Και αυτό, όπως έλεγες, ο αντίπαλος το γνωρίζει καλά. Γι' αυτό όλο και πυκνώνει το πλέγμα των αντιδραστικών ρυθμίσεων γύρω από τα οικονομικά των κομμάτων. Με περίσσια υποκρισία προβάλλει την ανάγκη δήθεν διαφάνειας του πολιτικού χρήματος, στοχεύοντας αποκλειστικά τους δεσμούς του κόμματος με το λαό, τους ενισχυτές του ΚΚΕ, ζητώντας τα πλήρη προσωπικά και φορολογικά του στοιχεία για ενισχύσεις 2, 5 και 10 ευρώ. Με σθένος κατήγγειλε την υποκρισία τους, τη σκοπιμότητα των αντιδραστικών νόμων. Πρόβαλε την κόκκινη γραμμή που έθεσε το κόμμα μας. Κανένα προσωπικό στοιχείο δεν συλλέγεται από τους ενισχυτές μας για να δοθεί στο αστικό κράτος για κανένα χρηματικό ποσό κρατικής χρηματοδότησης. Έβαλες πλάτη να ενισχυθούν, να αναβαθμιστούν ακόμη περισσότεροι οι εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί του κόμματος σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα. Όπως έλεγες χαρακτηριστικά, πρέπει να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο που ο εσωτερικός κομματικός έλεγχος των οικονομικών μας να γίνεται αντιληπτός από την επόμενη μέρα που μπαίνει κάποιος στο κόμμα και στην κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Όμως, σύντροφε, αγωνιούσες και ανησυχούσες και για όλα τα άλλα, για κάθε εξέλιξη στη χώρα, το κίνημα, το κόμμα. Βίωνες με ένταση τα προβλήματα ζωής του λαού μας όλη αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τη δυσκολία οικοδόμησης ενός ρωμαλαίου ταξικού κινήματος που θα βάζει εμπόδια και ταυτόχρονα θα ανοίγει δρόμους. Σύντροφε Θανάση, το σεβασμό μας το κέρδισες με τη στάση σου στα μικρά και τα μεγάλα. Πορεύτηκες στη ζωή σου όπως ακριβώς εγαλούχησε το κόμμα μας, με τις αρχές και τις αξίες του. Η ταξική σου θέση στην κοινωνία δεν καθόρισε μόνο τη ζωή σου, την πορεία της. Δυστυχώς έλαχε να σφραγίσει κιόλας, να τη σφραγίσει κιόλας με το θάνατό σου, αφού πριν 3 χρόνια, στα 62 σου, χτυπήθηκες από την ανίατη ασθένεια που προκαλεί η χρόνια έκθεση σε αμίαντο στο χώρο των ναυπηγείων. Φεύγεις νωρίς. Όμως να είσαι σίγουρος ότι για κανέναν από εμάς δεν χάθηκες. Συνεχίζουμε με οδηγό το παράδειγμα το δικό σου
και όλων εκείνων που πέρασαν στην ιστορία του κόμματος και φωτίζουν τους δρόμους του μέλλοντος για το επόμενο στάδιο του ανθρώπινου πολιτισμού, τον κομμουνισμό. Καλό ταξίδι, σύντροφε.